Καλησπέρα guys, καλώς ήρθατε. Καινούργιο βίντεο στο κανάλι. Τι μου κάνετε? Αλεξάνδρ Δετζή εδώ και σήμερα έχουμε ένα καινούργιο βιντεάκι και είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω κάτι τέτοιο. Μου ετοίμασε ο φίλος μου ο Άντι με μια tier list με τους μπρόλους που έχω και θα δούμε ποιες είναι απόψεις μου για τους μπρόλους που έχω ήδη στο Brawl Stars. Έχουμε φτάσει εδώ στη λίστα, είμαι δεξιά σας εγώ και έχουμε 5 κατηγορίες, είναι τέλειος, καλός, μέτριος, κακός και απέσιος και έχω 28 brawlers μέχρι στιγμής για να δούμε ένας-ένας ποια είναι η κατάταξη που τους θεωρώ εγώ τουλάχιστον για το κομμάτι του gameplay. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αριστερά προς τα δεξιά, από την επάνω σειρά προς την δεύτερη σειρά. Ο πρώτος είναι ο 8-bit, ο 8-bitος. Ο 8-bit είναι από τους πιο αργούς παίχτες στο Brawl Stars. Έχει πολύ δυνατό χτύπημα. Η ulti του, η super του, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένας χώρος ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να βαρέσεις πιο δυνατά κάπου ή να σε καλύψει αν πάει να σε βαρέσει κάποιος. Στην αρχή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να παίξω με τον 8-bit μέχρι να συνηθίσω πώς δουλεύει και πώς δεν δουλεύει. Αν προσπαθείς να ξεφύγεις από κάποιον δεν μπορείς, οπότε πρέπει να επιτεθείς αυτόν που θέλεις να φας. Νομίζω τον έχω σε rank, αρκετά καλό rank, κοντά στο 20 έχω όλο. Σχεδόν όλους παίξεις έχω στο 20 κοντά rank. Θα βάλω τον 8-bit στο μέτριος γιατί ακόμα δεν μπορώ να παίξω καλά με αυτόν. Δεν ξέρω τι γίνεται στα επόμενα, έχω τα gadgets του, δεν τα έχω ακόμα εδώ, δεν τα έχω ξεκλειδώσει ακόμα, ούτε τα μεγάλα του, τα χρυσά τα δώρα και γι' αυτό. Πάμε δεύτερος, Barley. Ο Barley είναι αυτός που πετάει τα μπουκάλια. Είναι από τους πρώτους χαρακτήρες που παίρνει στο Fortnite, στο Brawl Stars. Η ulti του, η super του πετάει 5 μπουκάλια σε μεγάλη απόσταση, μεγαλύτερη από την κανονική, τα οποία κάνουν 2 tick damage. Είναι δύσκολος χαρακτήρας να παίξει, δεν είναι αρκετά γρήγορος. Νομίζω είναι πιο πολύ support χαρακτήρας. Έχω ένα gadget το οποίο κάνει heal, πετάει μπουκάλια τα οποία κάνουν heal, που είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Έχω παίξει πολλές φορές παιχνίδι σε brawl ball, είτε σε siege, είτε σε τέτοια πράγματα που μπορώ να παίξω καλά με τον Barley και να κερδίσουμε με τον Barley. Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Barley και αυτός νομίζω είναι κοντά στο 18-17 level τον έχω. Νομίζω όμως είναι και αυτός στο μέτριος. Can you be more beautiful? EB, χαρακτήρας που κέρδισα, έχει λίγο καιρό που τον κέρδισα, παίζω αρκετό καιρό με την B. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα hit το οποίο κάνει recharge. Δεν μπορείς να βαρέσεις δηλαδή συνεχόμενα χτυπήματα. Το βασικό της το χτύπημα είναι μία φορά, κάνει λίγο damage, αλλά αν πετύχει κάποιον τη δεύτερη φορά είναι charge το hit και κάνει διπλάσιο damage, κάνει 2,5 φορές επάνω. Είναι αρκετά γρήγορη. Η ulti της τυπάει 5 χτυπήματα που κάνουν τον άλλον slow, με αποτέλεσμα να μπορείς να τον φας πολύ πιο εύκολα. Είναι καθαρά μεγάλο range τα χτυπήματά της, μπορεί να χτυπήσει από πολύ μακριά, έχει πολύ λίγο life. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει. Ξέρω ότι έχει ένα gadget που έχει, βάζει κάτω ένα και γεμίζει μέλι και ο άλλος γίνεται slow, οπότε είναι και εκείνο καλούτσικο. Νομίζω η B είναι καλή παίχτρια και θα την κατατάξω στο καλή παίχτρια. Επόμενος παίκτης είναι ο Bo. Τον Bo το ξεκλειδώνεις από το tier, από πάνω, από τα κύπελα που έχεις, οπότε όλοι κάποια στιγμή θα ξεκλειδώσουν. Νομίζω κοντά στην αρχή ο Bo όπως ξεκλειδώνεται. Ο Bo, η επίθεσή του είναι 3 βέλη τα οποία είναι explosive. Κάθε φορά που ρίχνει ένα hit, ρίχνει 3 βέλη. Τα οποία μπορούν, και αυτό μου το είπανε κάποιοι και το δοκίμασα, αναλόγως πώς κινείσαι, μπορείς να είναι ευθύβολα τα βέλη, δηλαδή να πέφτουν στον ίδιο target συνέχεια, ή μπορείς να κάνεις ένα μεγαλύτερο range και να κάνεις check σε boosts, σε θάμνους, να δεις αν έχει κόσμο. Η super του πετάει 3 νάρκες, οι οποίες δεν φαίνονται από τη στιγμή που θα πέσουν, οι οποίες κάνουν αρκετά καλό damage. Ένας γρήγορος παίκτης μπορεί να ξεφύγει από τις νάρκες, ένας αργός όπως είναι ο 8-bit, ας πούμε, πολύ δύσκολο, οπότε είναι δύσκολο και τον κάνουν και ένα μικρό knockback οι νάρκες. Το gadget που έχω εγώ είναι ένα totem το οποίο το βάζεις κάτω και σου κάνει charge in ulti. Σε match εναντίον 3v3 match, 3 εναντίον 3 είναι ok. Σε solo είναι λίγο δύσκολο να πω ότι μπορώ να παίξω καλά με τον Bo, αλλά είναι καλός παίχτης. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή μοίρα ο κύριος αυτός. Επόμενος, ο Brock. Ο κύριος με το ροκετοβόλο στην πλάτη. Wow.
τι έχω να πω για αυτόν. Τρεις ρουκέτες, μεγάλη απόσταση, explosive ρουκέτες. Βαράει δυνατά, η ούλτι του ρίχνει 5 ρουκέτες σε αρκετά μακρινή απόσταση και σε, μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο μέρος. Έχει λίγο life, αρκετά γρήγορο recharge για τις ρουκέτες του, αλλά είναι πάρα πολύ αδύναμος από κοντά. Οπότε αν είναι κοντά σε μπούσεις ή κοντά σε τέτοια κρυφά, αν τον πλησιάσει κάποιος από τους μπρόλερ που είναι από κοντά, τον τρώει κατευθείαν. Καλώς το gadget του το 1 κάνει jump και pushback και knockback τους αντιπάλους, είναι πολύ χρήσιμο σε παιχνίδια όπως είναι το Brawl Ball και 3 εναντίον 3 και να γλιτώσει, μπορεί να πηδήξει επάνω από διάφορους τείχους ή εμπόδια. Είναι εύκολος να παίξεις στην αρχή, αλλά σιγά σιγά όσο είναι δύσκολος να κάνεις master. Μου αρέσει αρκετά έως πάρα πολύ. Θα το καταντήσω στο μέτριος και αυτό έρχεται σε αντίθεση του τύπου είπα ότι μου αρέσει αρκετά. Ο Μπουλ, ο Ταύρος. Ο Ταύρος η αλοπολείο. Και αυτός είναι ένας παίχτης που ξεκλειδώνει πάρα πολύ νωρίς. Okay, shotgun έχει. Χτυπάει από πολύ κοντά. Πολύ δυνατός παίχτης από κοντά. Η ούλτη του τρέχει μακριά και παίρνει παραμάζωμα σαν Ταύρος η αλοπολείο. Και δεν σταματάει μέχρι να τελειώσει η ούλτη του. Το ένα gadget που έχω ήδη είναι κάνει heal 1500 HP που είναι πολύ βοηθητικό. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης μέσα σε κλειστό χώρο σε 1v1 μέσα σε θάμνους. Αν κρύβεται και περιμένει, γιατί με 2 ή 3 έχετε από κοντά στρώει σχεδόν όλους τους αντιπάλους. Στην αρχή δεν έπαιζα καθόλου με τον Bull. Σε ομαδικά όπως είναι το Brawl Ball, είναι πάρα πολύ καλός γιατί μπορεί να σπάσει τρέχοντας όλους τους τοίχους έτσι ώστε να βάλει η ομάδα goal. Σε οποιοδήποτε άλλο είναι πολύ κοντό short range τα hit του, αλλά αν σε πλησιάσει φεύγεις μονόβολος. Μου αρέσει πάρα πολύ, δύσκολα όμως παίζω με Bull σε πίστες που δεν είναι καλός και αυτό είναι το πιο κακό του σημείο, ότι τον Bull μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις μόνο σε συγκεκριμένες πίστες οι οποίες μπορεί να εκμεταλλευτείς το short range του και αυτά. Νομίζω θα πάει και αυτό στο μέτριο μαζί με τους υπόλοιπους. Επόμενος στην κατάταξη, ο Buzz. Νομίζω τον κερδίζεις και από boxes, δεν είμαι σίγουρος. Στην αρχή ο παίχτης αυτός θεωρήθηκε imbalanced, ότι είναι πολύ OP, ότι δεν την παίρνει χαμπάρι, ότι είναι πάρα πολύ καλός. Short range χαρακτήρας, δηλαδή χτυπάει από κοντά. Έχει ωραίο super, το οποίο πετάει αυτό που σώζουν οι ναυαγοσώστες και τρέχει να πιάσει τον... αυτόν που θέλει να σώσει και κάνει stun γύρω του, με αποτέλεσμα εάν το κάνεις αυτό με full charge τις επιθέσεις σου, σκοτώνεις σχεδόν τους πάντες που είναι γύρω σου. Είναι αρκετά γρήγορος. Το ένα του το gadget που χρησιμοποιώ είναι αυτό που κάνει charge κατευθείαν τη super, αλλά χωρίς να κάνει stun, οπότε μπορείς να κινηθείς γρήγορα. Πετώντας κάτι μπορείς να ξεφύγεις κιόλας, γιατί όταν κολλήσεις σε κάποιο τοίχο σε τραβάει προς τον τοίχο. Είναι καλός παίχτης, αλλά εφόσον έχει το super του. Χωρίς το super, σε μια πίστα η οποία δεν έχει καθόλου μα καθόλου θάμνους, είναι κακός γιατί είναι short range χαρακτήρας. Νομίζω όμως ότι ο παίχτης αυτός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες πλησιάζοντας παραπάνω level. Είναι τέλειος. Λοιπόν, Carl, επόμενος. Ο κύριος Carl, ο Surfer Carl. Πολύ ωραίο skin, πολύ ωραίο concept. Ο Carl είναι... ένας miner, ένας που δουλεύει σε ορυχεία. Η πρώτη του επίθεση είναι πετάει την αξίνα του η οποία επιστρέφει. Με αποτέλεσμα είναι mid range, δεν βαράει πολύ μακριά. Με αποτέλεσμα να κάνει διπλό damage αν χτυπήσει κάποιον, γιατί το χτυπάει και στην επιστροφή. Το κακό είναι ότι όταν παίζεις ανοιχτή πίστα αργεί πολύ να κάνει επιστροφή το και μένεις εκτεθειμένος να σε χτυπήσουν. Αν είναι κοντινή η πίστα και έχεις τείχο κοντά σου, τότε η επίθεση του είναι πάρα πολύ γρήγορη. Το super του γυρνάει whirlwind, γυρνάει γύρω-γύρω με την αξίνα του και πετυχαίνει και κάνει damage σε όλους και κινείται γρήγορα, οπότε μπορείς και να διαφύγεις με τον Carl και να κάνεις επίθεση με τον Carl. Δυστυχώς δεν τρώει λιγότερο damage, οπότε τρως πολύ ξύλο όταν πας να κάνεις αυτό το πράγμα με τον Carl. Πρέπει να προσέχεις. Και το δεύτερο καλό είναι ότι η επίθεση του περνάει μέσα από τείχους όταν γυρνάει. Πετώντας την αξίνα μπορείς να πετύχεις κάποιον και να γυρίσεις και να πετύχεις κάποιον μέσα από τείχο να περάσει για να γυρίσεις σε σένα. Ο Carl είναι καλός, είναι εύκολος για να παίξεις. Έχει ένα gadget το οποίο κάνει να... νομίζω αυξάνει την ταχύτητά του, δεν έχω gadget ακόμα για τον Carl. Αυξάνει την ταχύτητά του, οπότε είναι και πολύ χρήσιμο, γιατί η ταχύτητα είναι πολύ χρήσιμη για το παιχνίδι. Και πάμε στον αγαπημένο μου των πρώτων εβδομάδων που χρησιμοποιούσα συνέχεια στο Brawl Stars, ο Colt. Ο πιστολέρο της υπόθεσης. Ο Colt είναι αρκετά καλός, είναι ίσως το πιο μεγάλο rank παίχτης που έχω. Γρήγορες επιθέσεις, μέτρια ταχύτητα, αν έχεις καλό στόχο, σχεδόν όλοι
είναι θύματά σου. Από εκεί και πέρα, η ούρτη του είναι τυπήματα πολλαπλά που σπάνε και τείχους, και τα gadget του, το πρώτο gadget του κάνει μια μεγάλη σφαίρα η οποία μπορεί να σπάσει τείχο και να περάσει από τείχο και να χτυπήσεις. Και το δεύτερο το gadget που έχει κάνει reload αυτόματο, οπότε μπορείς να κάνεις 6 χτυπήματα, 6 σφαίρες, 6 χτυπήματα σερί. 3 reload, 3 ξανά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώ περισσότερο το πρώτο gadget, το οποίο σπάει τοίχο για να μπορέσω να επιτεθώ σε κάποιον που κρύβεται πίσω από τοίχο. Νομίζω ότι είναι τέλειος και άμα τον μάθεις καλά, ο Colt είναι από τους χαρακτήρες στους οποίους και στα μεγάλα level δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε, Daryl. Ο Daryl, το βαρέλι της υπόθεσης. Ο μόνος παίκτης που έχω πάρει νίκη σε solo, friendlies, που έχουμε κάνει και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρει ο streamer σε friendlies victory. Ο Daryl είναι παίκτης που χτυπάει από κοντά. Το special του είναι γίνεται βαρέλι και κινείται, αλλά κάνει γκέλ, δεν περνάει μέσα από τείχους, οπότε μπορεί να χτυπήσει δύο φορές έναν παίκτη, να χτυπήσει τον Duke ξανά. Είναι πολύ ωραία μέθοδος διαφυγής. Το ulti που κάνει, το gadget που έχει, έχω το ένα το gadget και κάνει slow τους αντιπάλους που είναι μέσα στην περιοχή για να τους χτυπήσεις, οπότε είναι καλός σε teamwork. Είναι tank, έχει δηλαδή πολλή ζωή. Είναι δύσκολος να παίξεις σε solo με τον Daryl, ακόμα και όταν είναι σε πίστες που μπορεί να κρυφτείς μέσα στα χορτάρια, γιατί έχεις παίκτες που μπορούν να το χτυπήσουν και να το σκοτώσουν περισσότερο πιο γρήγορα. Δεν βαράει τόσο γρήγορα, βαράει δύο διπλά hit. Πολύ damage, αλλά αργό hit. Νομίζω ότι είναι μέτριος και ο κύριος ο Daryl. Σας είπα, και έχω κερδίσει match μόνο με τον Daryl, δεν μπορώ να τον κατατάξω παραπάνω. Dynamic. Ο κύριος με τις μεγάλες και απέσιες δυναμίτες. Ο Dynamic και αυτός παίχτης που ξεκλειδώνει στην αρχή. Είναι πολύ κοινός παίχτης, ο περισσότεροι τον έχουν. Δύσκολο να παίξει με thrower γενικά στο παιχνίδι. Ο Dynamic με δυσκόλεψε πάρα πολύ στην αρχή να μάθω να παίξω, να μπορώ να παίξω με αυτόν. Χτυπάει, ρίχνει δύο δυναμίτες που κάνουν από equal damage. Άμα χτυπήσει, άμα σε πετύχουν οι δυναμίτες, είναι γύρω στα 2000 damage την πρώτη φορά. Είναι δυνατός. Το super του είναι ένας τεράστιος δυναμίτης που κάνει τεράστιο knockback και καταστρέφει τα πάντα και έχει πολύ μεγάλο area of του sky. Και το χειρότερο πράγμα που έχει αυτή τη στιγμή είναι το gadget του, το οποίο κάνει stun. Κάνει stun και μετά απλά σε σκοτώνει στα επόμενα δύο hit. Αν σε πιάσει το stun του Dynamic, πέθανες. Εγώ δεν έχω το stun. Δεν έχω κανένα gadget για τον Dynamic. Για μένα ο Dynamic, όταν παίζω μαζί του, δεν μπορώ να παίξω εύκολα. Όταν είμαι αντίπαλος με Dynamic, πεθαίνω συνέχεια. Ο Dynamic sucks. Ο Dynamic είναι απέσιος. Για άλλους μπορεί να είναι ο καλύτερος. El Primo, ο κύριος που παλεύει. El Primo, και αυτός tank. Είναι κοντά, βαράει μπουκέτα. Το ulti του παίρνει φόρα και πηδάει και κάνει και knockback, καταστρέφει τα πάντα. Εύκολο για να αποφύγεις, εύκολο για να κάνεις επίθεση και να κάνεις brawl που να σπάσεις τα πάντα για να βάλουν οι συμπαίχτες σου goal. Το ένα το gadget παίρνει τον παίχτη και τον πετάει μακριά πίσω, που είναι πάρα πολύ καλό σε περίπτωση που θέλεις κάποιον να τον βγάλεις από το τέρμα για να μπορεί να βάλει κάποιος goal στο brawl ball. Είναι χρήσιμος παίχτης αν παίξει σωστά το team με τον El Primo. El Primo δεν χάνει. Σε solo δεν είναι τόσο δυνατός όσο κάποιοι άλλοι χαρακτήρες. Ο El Primo είναι καλός παίχτης και θέλω πάρα πολύ να μάθω να παίζω με τον El Primo. Επόμενη, η EMZ ή αλλιώς EMZ, όπως θα τη λέγατε όλοι που με έχετε φάει τα αυτιά για να τη λέω EMZ. Η EMZ είναι reward, είναι ωραίο reward, είναι στις 8000 νομίζω κύπελα, τροπέα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με στα σχόλια από κάτω αν κάνω λάθος. Η EMZ ήταν ο χαρακτήρας που με είχε σκοτώσει όσο περισσότερες, ο δεύτερος χαρακτήρας που με είχε σκοτώσει τόσες περισσότερες φορές όσο έκανα level up. Το hit της είναι, πιάνει πολύ μεγάλη απόσταση, κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε μεσαίες αποστάσεις, οπότε σε φάση brawl ball και τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη όταν πάνε όλοι να πιάσουν την μπάλα. Σε solo δεν είναι τόσο καλή, αν πλησιάσεις την EMZ τη σκοτώνεις απλά. Πρέπει να φτάσεις δίπλα της. Αν είσαι σε απόσταση μέτρια μακριά της, πιθανόν να σε ψεκάσει σαν τα ζουζούνια και να σε σκοτώσει. Το special της δημιουργεί ένα μεγάλο κύκλο γύρω από αυτήν, ο οποίος πολύ απλά σε κάνει slow και κάνει tick damage, 200 damage tick. Είναι χρήσιμος, δεν είναι χρήσιμος για να ξεφύγεις, είναι χρήσιμος για να κάνεις κάποιο kill, γιατί περνάει και μέσα από τείχους, πιάνει area of effect, είναι μεγάλο και δεν σταματάει στους τείχους. Η EMZ είναι μέτρια παίχτρια, πολύ χρήσιμη σε μια ομάδα, αλλά δεν με ενθουσιάζει προς το παρόν.
Τα gadgets της Sims δεν έχω ιδέα τι κάνουν, δεν έχω κανένα. Και σε αυτό το tier list, να κάνουμε ένα μικρό κομμάτι, είναι ότι θα σας βάλω αναλόγως με το πώς έχω δει εγώ και τα gadget πώς δουλεύουν σε μένα. Μπορεί να είναι καλύτερη παίχτερα στο 25 level, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω παίξει είναι το δικό μου προσωπική μου άποψη. Όποιος θέλει να πει την δική του την άποψη, μπορεί από κάτω στα σχόλια να πει εμένα μου αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει. Επόμενος παίκτης είναι ο Τζιν. Ο Τζιν είναι support χαρακτήρας. Σαπορτάρι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που σαπορτάρει όμως. Έχει περίεργο attack, το οποίο μέχρι σε ένα σημείο φτάνει με ολόκληρη μπάλα και μετά σπάει και γίνεται 6 μπάλες που χτυπάει μια μικρή απόσταση με το damage λιγότερο. Και αυτό από την άλλη μπορεί να έχει τεράστιο range για να χτυπήσει μακριά κάποιον παίχτη, καθώς και να χτυπήσει και πολύ ανοιχτά πολλούς παίχτες ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι είναι προτιμότερο, να το χτυπήσει τον παίχτη που κυνηγάς με τη μία μπάλα που όταν βγαίνει και κάνει επίθεση να ανοίξει και να τον πετύχουν οι 5 μικρές. Νομίζω το ίδιο damage κάνουνε. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ να τον κάνω level τον κύριο αυτόν. Τον πήγα 17 rank μέχρι στιγμής. Δεν έχω ξεκλειδώσει κάποιο gadget ακόμα για αυτό το παλικάρι το όμορφο. Το special του ήταν πολύ περίεργο στην αρχή. Είναι ένα χέρι το οποίο τραβάει τον αντίπαλο προς τα επάνω του. Όταν το έκανα στην αρχή, απλά με σκότωναν οι αντίπαλοι γιατί του τραβούσε, ερχόταν κοντά μου και με μούδιαζαν. Όταν μου είπαν τα παιδιά στο stream και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι μπορεί να τραβήξει παίχτες μέσα από τοίχους. Τότε τη χρησιμοποίησα πάρα πολλές φορές σε ομαδικά για να ανοίξω χώρο στον παίχτη για να μπορεί να κάνει επίθεση στο Brawl Ball, για να τραβήξω κάποιον στο Bounty έτσι ώστε οι συμπαίχτες μου να τον σκοτώσουν, σε τέτοια πράγματα να παίξω ομαδικά. Σε solo είναι πάρα πολύ κακός, σε solo δεν μπορώ να παίξω με τον Jin. Δεν ξέρω, μπορεί να χρειαστεί να ανέβω να το φτάσω 10 level για να μπορεί να χτυπάει δυνατά. Ο Τζιν αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένας κακός παίχτης, είναι cool παίχτης αλλά είναι κακός. Επειδή το βίντεο αυτό τραβάει πάρα πολύ, θα το κόψουμε λίγο εδώ. Αυτό ήταν το part 1 για το tier list των brawlers που αυτή τη στιγμή έχω. Είμαι στα πρόθυρα να ξεκλειδώσω τον επόμενο, τον Ash, ο οποίος είναι κορυφαίος. Έχω πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά κουτιά να ανοίξω, δεν τα έχω ανοίξει 100 για ένα μεγάλο box opening. Και εκεί ελπίζω να τύχουμε και άλλους παίχτες. Έχουμε μείνει ακόμα 14 παίχτες να κάνουμε να βάλουμε και αυτούς στη λίστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πείτε μου τα σχόλιά σας κάτω. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε μέχρι στιγμής με το tier list πώς έχει. Ευγενικά και ωραία. Μην αρχίσετε και αυτός είναι ο καλύτερος και δεν ξέρεις να παίζεις. Δεν ξέρω να παίζω. Τώρα μαθαίνω. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχω εγώ. Δεν έχω κανέναν μεγάλο rank, παίζω 3 μήνες, δεν παίζω παραπάνω. Οπότε σιγά σιγά μαθαίνω και να παίζω και με τους παίχτες. Ευχαριστώ πολύ για όλα, κάντε like, subscribe και ένα share το βίντεο για να το δουν και οι φίλοι σας να πούν την άποψή τους ή να νευριάσουν μαζί μου. Και όπως πάντα, bye! Bye παιδιά!